Ενώπιον του δικαστηρίου κατέθεσε ο αστυνομικός που έφτασε πρώτος στον Μπατακλάν. Η κατάθεσή του για τα όσα βίωσε στις 13 Νοεμβρίου του 2015 ήταν συγκλονιστική. Ο αστυνομικός κατέθεσε υποκαθεστώς ανωνυμίας. Μπροστά μας πόρτες και το άγνωστο. Δεν γνωρίζαμε τη διαμόρφωση του χώρου. Το μόνο που ξέραμε ήταν σίγουρα πως υπήρχαν τρομοκράτες που έσφαζαν αθώους πολίτες και πως μας περίμεναν με πολεμικά όπλα. Είπα στον συνάδελφό μου πως πρέπει να πάμε. Συγκλονιστική ήταν η περιγραφή του αστυνομικού για τη μεταφορά ανθρώπων που είχαν τραυματιστεί από τα πυρά των τρομοκρατών, αλλά και εκείνων που διασώθηκαν. Νομίζω όλοι εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από το θάρρος και τον ηρωισμό αυτού του ανθρώπου που πήρε την απόφαση να παρέμβει παρά τον σημαντικό κίνδυνο. Δεν ήταν κατάλληλα οπλισμένος. Πήρε την απόφαση να γυρίσει στον Μπατακλάν με κίνδυνο της ζωής του και όσων ήταν μαζί του. Κατάφερε να σώσει ανθρώπους. Οι οικογένειες που εκπροσωπούμε τον ευγνωμονούν. Lui sont extrêmement, bien sûr, reconnaissantes. Θα ήθελα να εκφράσω τις απόψεις των γονέων. Έχουν μεγάλο θαυμασμό για τον άνθρωπο αυτόν, όπως όλοι όσοι τον άκουσαν. Είναι απλά ένας ήρωας, μετριοπαθής, απλός και ταπεινός ήρωας. Μετά την κατάθεση του αστυνομικού, ακολούθησε σιγή στην αίθουσα του δικαστηρίου. Όταν ρωτήθηκε από το δικαστήριο αν μετά από αυτή την εμπειρία έχει επιστρέψει στη ζωή του, εκείνος απάντησε πως του παρασχέθηκε ψυχολογική υποστήριξη, αλλά οι εφιαλτικές στιγμές που έζησε τον έχουν στιγματίσει για πάντα.